φίλος ο Κώστας μας ρωτάει για το σχήμα που έχουν οι βυρβηλιές του λαγού, γιατί αναρωτιέται και ο ίδιος, γιατί αυτά που έχουμε μάθει από τους παππούδες μας πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όλοι μας, ξεκινώντας το λαγοκυνήγι, το πρώτο πράγμα που μάθαμε είναι να εντοπίζουμε τις βυρβηλιές του λαγού, ώστε να καταλαβαίνουμε και αν η περιοχή έχει λαγούς ή όχι. Παρ' όλα αυτά, οι παππούδες μας μάθανε ότι οι κακαράτζες, το σχήμα του θηλυκού λαγού είναι ολοστρόγγυλοι, ενώ του αρσενικού λαγού είναι μακρόστενοι. Το ίδιο ακριβώς πίστευα κι εγώ, και η ίδια πορεία στη συνέχεια μου δημιουργήθηκε με το φίλο Κώστα, ο οποίος διαπίστωσε ότι η κακαράτζα ενός θηλυκού λαγού ήταν μακρόστενη. Η αλήθεια είναι ότι στο λαγό δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός που να μπορεί να δίνει διαφορετικό σχήμα στην κακαράτζα ανάλογα με το φύλλο, δηλαδή αν είναι αρσενικός ή θηλυκός. Με λίγα λόγια θα πούμε ότι η επιστήμη, επιστημονικά, δεν μπορεί να εξηγηθεί μια μακρόστενη κακαράτζα στον αρσενικό λαγό και μια στρογγυλή κακαράτζα στο θηλυκό λαγό. Με τα χρόνια διαπίστωσα και ψάχνοντας το θέμα λίγο παραπάνω ότι το καλοκαίρι όλοι οι λαγοί που ψάχναμε ή που εντοπίζαμε στο βουνό ήταν θηλυκοί, καθώς οι κακαράτζες ήταν ολοστρόγγυλες, σε αντίθεση με το χειμώνα που τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, οι κακαράτζες ήταν μακρόστενες. Ήταν αρσενικού λαγού. Και μάλιστα πάντα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ψάχναμε θηλυκούς λαγούς, εντός εισαγωγικών ψάχναμε θηλυκούς λαγούς, γιατί οι κακαράτζες που βρίσκαμε και εντοπίζαμε ήταν θηλυκού και τον βρίσκαμε και εύκολα το λαγό, γιατί υποτίθεται ότι ήταν θηλυκός και δεν έκανε μεγάλες διαδρομές. Αντιθέτως, τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη όλοι οι λαγοί ήταν μακρόστενες οι κακαράτζες και πέρανε πολύ μεγάλες πορείες γιατί ήταν αρσενικοί. Στην πραγματικότητα, το σχήμα της κακαράτζας έχει να κάνει με το τι τρώει ο λαγός και αυτό φυσικά έχει να κάνει με το καλοκαίρι που συνήθως τρέφεται με ξηρά τροφή, εν αντίθεση με το χειμώνα που τρέφεται με χλωρή τροφή. Και κατ' επέκταση δίνεται και διαφορετικό σχήμα στην κακαράτζα. Επίσης, αυτό που πολλοί ζυγίζουν ένα λαγό από την κακαράτζα, πολλές φορές δεν ισχύει. Και ενδεικτικά θα πω ένα παράδειγμα που μου έτυχε εμένα πριν 4-5 χρόνια, όταν καθαρίζοντας ένα λαγό που είχα θηρεύσει, διαπίστωσε ότι οι κακαράτζες ήταν πάρα πολύ μικρές σε σχέση με το μέγεθός του. Στη συνέχεια τις έδειξα στον πατέρα μου, ο οποίος δεν είχε δει από πού εγώ σύλλεξα τις κακαράτζες, και ο οποίος μου ζύγισε το λαγό για 600 με 700 γραμμάρια. Και όταν του είπα ότι αυτές οι κακαράτζες προέρχονται από το λαγό που έχουμε θηρεύσει, δεν το πίστευε και θεώρησε ότι του κάνω πλάκα. Γι' αυτό έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στη βιολογία του λαγός, κάποια πράγματα από αυτά εξηγούνται, κάποια δεν εξηγούνται. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι η θηλυκή λαγή που σκοτώνουμε εύκολα τον Οκτώβριο έχει να κάνει με τη νύχτα και με το γεγονός ότι οι λαγοί αυτή την περίοδο δεν έχουν πολύ μεγάλες μετακινήσεις. Σε αντίθεση με τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη που οι μετακινήσεις είναι μεγαλύτερες, οι λαγοί είναι δυσκολότερο στο να τους βρούμε εμείς και τα σκυλιά μας και οι κακαράτζες σε αυτή την περίοδο, επειδή τρώνε χλωρό, είναι χλωρά τροφή, είναι πιο μακρόστενες και κατ' επέκταση εντός αγωγικών σε εμάς θεωρούνται αρσενικοί λαγοί και που κόβουν πολύ μεγάλες αποστάσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι το σχήμα της κακαράτζας, αν είναι αρσενικός ή θηλυκός, μακρόστενη αρσενικού που μάθαμε και στρογγυλή θηλυκού, είναι ένας μύθος.